Μετά την Ιταλία, ήταν η σειρά της Ισπανίας να τεθεί σε καραντίνα στο πλαίσιο της κατάστασης έκτακτης ανάγκης για τον έλεγχο της εξάπλωσης της επιδημίας COVID-19, με τους νεκρούς στη χώρα να ξεπερνούν τους 190 και τα κρούσματα τα 6.300. Το κλείσιμο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε εθνικό επίπεδο, καθώς και όλων των μη αναγκαίων δημόσιων χώρων, ανακοίνωσε ο Ισπανός Πρωθυπουργός. Όλοι οι περιφερειακοί πρόεδροι πρέπει να βάλουν στην άκρη τις διαφορές τους, να σταθούν πίσω από την κυβέρνηση της Ισπανίας και να επικεντρωθούν σε μία και μόνο αποστολή: να καταπολεμήσουμε τον κορονοϊό. Δεν υπάρχουν πολιτικές αποχρώσεις, δεν υπάρχουν ιδεολογίες, δεν υπάρχουν εδάφη. Προτεραιότητα τώρα έχουν οι πολίτες μας. Με 4.500 κρούσματα και πάνω από 90 νεκρούς από τον COVID-19, ο Γάλλος Πρωθυπουργός Εντουάρ Φιλίπ ανακοίνωσε το κλείσιμο όλων των μη αναγκαίων δημόσιων χώρων, όπως μπαρ, καφέ, εστιατορίο και χώρων ψυχαγωγίας, αρχής γενομένης από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου. Εξαιρούνται τα καταστήματα τροφίμων, τα φαρμακεία και τα πρατήρια καυσίμων. Γνωρίζω τις προσπάθειες και τις θυσίες που απαιτούνται, αλλά έχω εμπιστοσύνη στην ικανότητα των Γάλλων να κατανοήσουν τη σοβαρότητα της στιγμής και να υιοθετήσουν όλοι μαζί τις συμπεριφορές εκείνες πολιτικής και αλληλεγγύης που θα μας επιτρέψουν να ξεπεράσουμε μια τέτοια κρίση. Ο πρώτος γύρος των δημοτικών εκλογών θα διεξαχθεί την Κυριακή, όπως έχει προγραμματιστεί, επιβεβαίωσε ο Γάλλος Πρωθυπουργός, αν και η Γαλλία βρίσκεται πλέον στο τρίτο στάδιο της επιδημίας του κορονοϊού, που αντιστοιχεί σε μια ενεργή κυκλοφορία του ιού σε όλη την επικράτεια, όπως ανακοίνωσε ο Γενικός Διευθυντής Υγείας Ζερόμ Σαλομών.